Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, ξεκινάμε ώρα για μπλε λίμπερο 107,4, πέμπτη σήμερα, 16 του μηνός, 16 Νοεμβρίου 2017. Ώρα για μπλε λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Χρήστος Κιώσης. Να πω καλό κουράγιο σε όσους ταλαιπωρούνται στους δρόμους, ειδικά στην Αθήνα το καλό κουράγιο δεν νομίζω να κάνει κάτι. Να πιάνει τόπο. Αν ξεκινήσουμε και τοποθετούμαστε και εμείς γι' αυτό, δεν θα τελειώσουμε. Δεν θα τελειώσουμε. Θα μείνουμε στα θέματα του Ηρακλή. Μας πονά πάρα πολύ αυτό που γίνεται. Όταν χάνονται άνθρωποι τόσοι πολλοί για μια βροχή. Και γιατί κάποιοι... Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε γιατί είπα δεν θα τελειώσουμε. Απλά θέλω να ευχηθώ ως άνθρωπος και εγώ που είμαι καλή δύναμη σε όσους εξακολουθούν και ταλαιπωρούνται, προσοχή στους δρόμους και εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα, γιατί μπορεί να είναι μια βροχή, αλλά αν δεν προσέξεις αυτή η βροχή μπορεί να σου κάνει κακό. Το γιατί σου κάνει κακό αυτή η βροχή σε αυτούς τους δρόμους είναι μια ιστορία που, επαναλαμβάνω, δεν θα την πιάσουμε τώρα. Θα πιάσουμε άλλα. Σε λίγο θα έχουμε τον φίλο μου τον Χαρίλαο για το δικό του καθιερωμένο σχόλιο, το οποίο αυτήν την εβδομάδα γίνεται Πέμπτη, δεν πειράζει. Σήμερα σας δίνω ένα ρεπό όσον αφορά τις κληρώσεις, να ξεκουραστείτε, γιατί κάθε μέρα κληρώνουμε κάτι και σας έχουμε τρελάνει με την καλή την έννοια. Δεν αποκλείεται αύριο να έχουμε μια κληροσούλα. Έχουμε πολλά, τα οποία τα έχουμε παρκαρισμένα, και άλλα διαρκείας βόλεϊ και μπλουζάκια του David Ingram. Και μπλουζάκια ενός άλλου που ακόμα δεν σας έχουμε πει ποιος είναι, έτσι το κρατάμε για έκπληξη. Και κασκόλα από τα παιδιά από την Αθήνα, από το Athens Club. Έχουμε δωράκια και για την Παρασκευή αύριο και για την επόμενη εβδομάδα να κληρώσουμε. Εχθές κληρώσαμε δύο διαρκείες ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηράκλη. Σήμερα έχουμε ρεπό, θα αφοσιωθούμε στην εκπομπή μας και στον φίλο μου τον Χαρίλαο σε πολύ λίγο. Πριν πάμε στο Χαρίλαο, θέλω να πω 2-3 πράγματα. Κάποια τα έγραψα κιόλας. Για αυτό που έγινε σήμερα, αλλά θα σταθώ σε κάτι άλλο. Θα σταθώ σε κάτι άλλο με αυτό που έγινε σήμερα. Τι έγινε σήμερα? Υπήρξε ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Live Sport που έλεγε ότι θα γίνει μια φωτογραφική ρύθμιση, μια ρύθμιση μάλλον που θα καινούργια, που δεν θα έχει μέσα την ποινή του υποβιβασμού για τις ομάδες που δεν θα μπορέσουν να πάρουν αδειοδότηση. Και οι περισσότεροι φυσικά σκεφτήκαμε τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός μετά από λίγο τοποθετήθηκε και αυτοεκτέθηκε, γιατί αν δεν... όποιος έχει τη μύγα να τη φέρει πίσω. Όχι όποιος έχει τη μύγα μοιάζεται, όποιος έχει τη μύγα να τη φέρει πίσω. Τέλος πάντων έγινε μεγάλος δώρος, μεγάλος ξεσηκωμός. Η ΕΠΟ απάντησε, έβγαλε ανακοίνωση, διέψευσε ότι δεν θα υπάρχει ποινή του υποβιβασμού. Μέσα βέβαια στο κυβερνητικό, όπως λέμε ρεπορτάζ, αν διαβάσετε σε διάφορα site από συναδέλφους που ασχολούνται με το κυβερνητικό ρεπορτάζ, θα καταλάβετε ότι υπάρχει ένα ναι μεν αλλά. Απλά εγώ ένα πράγμα κρατάω από όλα αυτά και ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Ή μάλλον μπορώ να καταλάβω, αλλά τρόπος του λέγει. Γιατί απορρίσατε σήμερα εδώ στην πόλη ορισμένοι για το ότι ξεσηκωθήκαμε εμείς τον Ηρακλή? Δηλαδή ένα και ένα κάνουν δύο, να τα πιάσουμε από την αρχή. Θα βλέπαμε ένα τέτοιο δημοσίευμα και δεν θα ξεσηκωνόμασταν? Μήπως να ζητήσουμε και συγγνώμη? Μήπως να απολογηθούμε κιόλας για το ότι υπάρχει μια ομάδα που τη ρίξατε και πάλι στα τάρταρα τρίτη φορά στα χαρτιά και ξαφνικά βλέπουμε ένα δημοσίευμα που λέει ότι θα αλλάξουν πάλι οι κανονισμοί? Μήπως δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό? Το 2011 τι έγινε? Ρίξανε τον Ηρακλή. Μετά τι κάναν το 12? 6 ομάδες που δεν πήραν αδειοδότηση τις κρατήσανε γιατί άλλαξαν τον κανονισμό και την ποινή του υποβιβασμού τη μετατρέψαν σε απαγόρευση μεταγραφών. Και τώρα εμείς διαβάζουμε ξαφνικά πρωί-πρωί ότι θέλουν να κάνουν το ίδιο. Και δεν θα ξεσηκωθούμε, δεν θα αντιδράσουμε, θέλετε να σας πούμε και μπράβο? Πολλοί θύχτηκαν σήμερα. Ξαφνικά. Μην θύγεστε τόσο εύκολα. Και να κάνουμε και λίγο υπομονή, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι πολύ μακριά.
Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Παναθηναϊκό και με το Χ Παναθηναϊκό. Α, δούμε τι θα γίνει. Γιατί ναι, μεν η ΕΠΟ σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση, αλλά εγώ θέλω να το δω στην πράξη. Όχι όπως το καλοκαίρι το περασμένο, που την ημέρα των αποφάσεων, των αδειοδοτήσεων, κύριε Δημητρίου μου, ο Εσχέν σας έστειλε ένα πολύ ωραίο έγγραφο που έλεγε ότι είναι απλήρωτος και ο Παναθηναϊκός πήρε κανονικά άδεια. Μην το ξαναδούμε πάλι και αυτό το καλοκαίρι. Και απορείτε πάλι γιατί γκρινιάζουμε και φωνάζουμε και τσιρίζουμε και ρουλιάζουμε. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε, γιατί και εσείς κάνετε ό,τι θέλετε τόσα χρόνια. Και έχουμε κάθε δικαίωμα να ουρλιάζουμε. Γιατί εμείς την Κυριακή θα πάμε σε παιχνίδι τρίτης εθνικής κατηγορίας στην Άουσα, λόγω του ότι κάνετε τόσα χρόνια ό,τι θέλετε. Ένα πράγμα όμως δεν μπορείτε να καταφέρετε, να μας κλείσετε το στόμα. Αυτό δεν θα το καταφέρετε ποτέ. Και όταν ο φίλος μου ο Χαρίλαος, που θα τον έχουμε σε λίγο στη γραμμή, έλεγε το καλοκαίρι και μαζί φωνάζαμε για ομάδες που έχουν πρόβλημα με την αδειοδότηση. Μόνο τον Ηράκλη, έτσι. Θα μου πεις πόσες φορές τα έχεις πει ρε Γιώργο. Εκατοντάδες, δεν με πειράζει, και ένα εκατομμύριο. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Γιατί το ξαναλέω, ό,τι και να κάνετε, και τα βλέπουμε και τα καταγράφουμε, και το πιο σημαντικό, δεν τα ξεχνάμε. Οπότε η σημερινή ανακοίνωση της ΕΠΟ που βγήκε πριν από λίγη ώρα, που λέει ότι δεν ισχύει αυτό και δεν θα ευνοήσουμε τον Παναθηναϊκό και η ποινή του υποβασμού θα ισχύσει κανονικά, και έχει βουήξει ο τόπος ότι ο Παναθηναϊκός έχει 60 εκατομμύρια χρέη για παράδειγμα, δεν τα λέω εγώ, οι ίδιοι οι ρεπόρτ του Παναθηναϊκού τα λένε. Για να δούμε τι θα γίνει με τη νέα ΕΠΟ το ερχόμενο καλοκαίρι. Τι θα κάνουν με τον Παναθηναϊκό αν δεν θα πάρει άδεια? Θα κάνουν αυτό που λέει σήμερα η ανακοίνωσή τους? Θα κάνουν αυτό που λέει το δημοσίευμα το οποίο διέψευσαν? Θα κάνουν κάτι άλλο? Θα έχουμε πάλι χαρτιά του Εσχέν να πετάνε δεξιά και αριστερά και ο κύριος Δημητρίου να κλείνει τα μάτια? Θα έρθει το καλοκαίρι, δεν θα έρθει? Θα έρθει, πού θα πάει, γεροί να είμαστε. Να φύγουν και οι βροχές, να έρθουν και τα χιόνια, να κάνουμε και Χριστούγεννα και Πάσχα και Πρωτοχρονιά και καλό καλοκαίρι. Χαρίλαε μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Έβαλα πρώτα το Πάσχα και μετά την Πρωτοχρονιά, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Και βέβαια να διευκρινίσουμε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να τα πούμε για πολλές εβδομάδες, δεν μπορούμε να καθιερώσουμε το να τα λέμε μια φορά την εβδομάδα, όχι ότι έχασε η Βενετιά Βελόνη, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και τίποτα κακό, καλύτερο είναι. Αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι η εκπομπή σου είναι σε prime time για αθλητικά γεγονότα. Είναι. Ναι, δεν είναι, ας πούμε, το μεσημέρι ή το πρωί, ξέρω εγώ, οπότε να είμαστε ανάνετοι και θα μιλούσαμε κάθε μέρα. Ο κόσμος ξέρει, Χαρίλα, δεν χρειάζεται. Ναι. Ο κόσμος ξέρει το πότε. Πολλές εκπομπές σου δεν γίνονται, άλλες εκπομπές σου έχουν πολλές εμβόλυμες. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Μα είναι φυσιολογικό, είσαι σε αθλητική prime time η εκπομπή σου. Θες να μου κάνεις ένα σχόλιο για όλο αυτό που έλεγα τώρα? Ναι, εγώ να πω κάτι άλλο, Γιώργο. Αυτό που συζητούσαμε και εκτός αέρα, αυτό σκεφτόμουν μετά το τηλεφώνημά σου. Ναι. Ότι, πώς λέει, και εμείς αγαπήσαμε αλλά δεν κάναμε έτσι. Και η πλευρά... Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ναι, ωραίο. Και η πλευρά του Ολυμπιακού ήταν μέχρι τώρα μπλεγμένη στα πράγματα και είναι ακόμα, προσπαθεί, δεν έχει απεξαρτηθεί ακόμα. Ήταν μπλεγμένη, αλλά ό,τι έκανε η ΕΠΟ, ο Ολυμπιακός την έβγαζε την ουρά του απ' έξω, αν πρόσεξες, Γιώργο, όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως. Δεν πήγαινε να το υιοθετήσει, να το αγκαλιάσει, να στέρξει προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι, να δείξει τη στοργή του. Και συμβουλεύω τους νέους χαλίφιδες, που θα αποδειχθεί ότι είναι νέους χαλίφιδες, και σιγά σιγά μην πανηγυρίζουν που ακόμη δεν έσφαξε κανέναν η διαιτησία. Σιγά σιγά βγαίνουν τα πράγματα. Οι νέοι χαλίφιδες, λοιπόν, μην σπέβδουν να υιοθετήσουν τις αποφάσεις της ΕΠΟ, να δείξουν στοργή, να δείξουν μέρημνα, να αγκαλιάσουν όλες αυτές τις αποφάσεις. Ας διδαχθούν λίγο από τους πιο έμπειρους σε αυτό το τομέα, σε αυτή την φάση της διαπλοκής, στην κατάσταση της διαπλοκής, Ολυμπιακούς, οι οποίοι, είδες ποτέ καμιά απόφαση της ΕΠΟ να έβγαινε να τις αγκαλιάσει συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να βγαίνουν και να υπερθεματίζουν των αποφάσεων της ΕΠΟ που τους ευνοούσαν ή, εν πάση περιπτώσει, για να την προστατέψουν γιατί ήταν ένα δικό τους καθεστώς? Όχι. Η τωρινή είναι λίγο πιο άπειρη, χρειάζεται λίγο εμπειρία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Όχι όλοι, όχι όλοι. Μην τους τσουβαλιάζουμε. Όχι, ποτέ δεν κάνουμε το. Αυτό είναι το σώθισμα της γενίκευσης. Μπράβο. Κάποιοι, λοιπόν, πολύ σωστά το διευκρίνησες, τινές
των τωρινών που λέγανε εκεί οι αρχαίοι, κάποιοι από τους τωρινούς λοιπόν, γενικοί διαιρετικοί, για να κάνουμε και συντακτικό, σπέβδουνε να αγκαλιάσουνε λες και το επίθετό τους είναι τζουτζουμίκας γραμμένος, παύλα γραμμένος, πώς λέμε, θα είναι πάλι πετραλιά. Ναι. Λες και λέγονται Προσπαθόπουλος παύλα γραμμένος, ναι. Λες και είναι συγγενής του γραμμένου, πες πέβδουνε. Όχι η ΕΠΟ δεν είπε αυτό και αμέσως να κατηγορήσετε την ΕΠΟ και διάφορα και άλλα. Και το εκπληκτικό πράγματα. Είναι που απορούνε που ξεσηκωθήκαμε το πρωί διαβάζοντας το δημοσίευμα. Όχι, δεν πρέπει να κάτσουμε να τους πούμε μπράβο δηλαδή. Πρέπει να περιμένουμε να γίνει. Και το Χαλιφάτο θέλει την εμπειρία του. Και το Χαλιφάτο θέλει την εμπειρία. Θέλει η εμπειρία. Δεν γίνεται, κανένας δεν γεννήθηκε έμπειρος. Σιγά σιγά. Αυτά είναι παιδικές αρρώστιες, βρεφικές αρρώστιες. Πόσο έτοιμος είσαι να γελάσεις το καλοκαίρι με το ομάδες? Μα είμαι εδώ να σου πω και κάτι άλλο. Και τις ποινές τους. Ξέρεις ότι εγώ σε όλα τα πράγματα μου αρέσει να βλέπω μία άλλη θέασή τους. Είμαι λίγο αιρετικός, γιατί ναι. Είμαι και περίεργος. Να σου πω κάτι. Και που ίσχυε ο υποβιβασμός, πολύ ωραία το είπες στην εισαγωγή σου, και που ίσχυε ο υποβιβασμός με τον Ηρακλή. Πέσανε και οι άλλοι. Ή και να ίσχυε ακόμα ο υποβιβασμός και να ισχύσει ο υποβιβασμός για το καλοκαίρι. Θα πέσει ο Παναθηναϊκός. Θα πέσουν ομάδες εντός εισαγωγικών υγειονομικού ενδιαφέροντος που λέμε και για τα καταστήματα. Δεν πρόκειται να πέσουν. Πάλι ο κάθε Ηρακλής θα πέσει. Θα πέσει ο Λεβαδιακός από μία διοδότηση. Θα βγει το πιστόλι πίσω από τη ζώνη θα βγει το πιστόλι. Σοβαρολογείς. Σε παρακαλώ. Και τι έγινε και να παραμείνει αυτός ο σκληρός και άτεκτος κανονισμός. Πάλι θα ισχύσει αν κάποιος από αυτούς τους που έχουν πρόβλημα, αν κάποιος από αυτούς δεν είναι του συστήματος. Και επειδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, βοήθησέ με από τις ομάδες που μετέχουν στη φετινή Super League, δεν βλέπω καμιά ομάδα που να μην είναι με το πιστόλι στο πίσω μέρος του ζωναριού. Δεν βλέπω καμία. Βλέπεις καμία ομάδα να είναι Ηρακλής τώρα? Βλέπεις κανέναν Ηρακλή εκεί στην Αλφα, στην Πρωτεθνική? Τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Τον Παναθηναϊκό. Όχι, όχι, δεν με κατάλαβες. Του να μην είναι του συστήματος, λέω. Α, είναι συστημικό. Α, δεν ξέρω. Βλέπω τώρα ότι είναι όλοι πόροι μια παρέα που έλεγε και ο Παπαγεωργόπουλος τα καλά χρόνια. Δεν ξέρω. Δεν όλοι το έχω... πόροι μια παρέα. Ναι, δεν βλέπω κανέναν να εξοκύλει. Οπότε είτε έχουν πρόβλεψη υποβιβασμού είτε όχι. Ναι. Καληνύχτα και έφεξε. Καλημέρα, μας λέει ο Θόδωρος από το Detroit που μας να ακούει. Να είναι καλά, να είναι καλά. Παρακολουθεί και τους Pistons. Pistons, yes. 1000 χρόνια, Ηρακλής. Yes, λέει. Αφού είπες Pistons, ρε Γαρίλα. Στην Ελλάδα λέει δεν μπορείς να βρεις δίκιο, αλλά δεν πειράζει. Εμείς θα φωνάζουμε. Έχεις δίκιο, τα χαιρετίσματα και στο Χαρίλαο. Και εγώ την ίδια γνώμη έχω με το Χαρίλαο, δεν θα αλλάξει τίποτα. Να είναι γράφει καλά. Ναι, όπως θέλουν, το κάνουν καταληκτό. Μα δεν συζητούσαμε, βρε Γιώργο μου, στη δική μας την περίπτωση τι ωραία το συμπεριφέρθηκαν το όλο ζήτημα, τι ωραία το χρησιμοποίησαν. Πήραν την απόφαση αυτή, μπας και υπάρχει κανένα κάθαρμα μη συστημικός να τον εξοντώσουμε όπως ο Ηρακλής. Αλλά παράλληλα δεν το προέβλεψαν σε καμία κανονιστική βίβλο του ποδοσφαίρου. Και μετά κάναν ψηφοφορία μεταξύ τους. Ναι, άμπρα, ό,τι θέλουνε κάνουνε. Απλώς τινές λοιπόν του νέου Χαλιφάτου, πολύ ωραία το είπες, ορισμένοι όχι όλοι. Ορισμένοι. Υπάρχουν πολύ σοβαροί άνθρωποι. Βεβαίως. Και του νέου Χαλιφάτου. Λοιπόν, μη σπέβδουν οτιδήποτε απόφαση παίρνει το νέο Χαλιφάτο. Να την αγκαλιάσουν, να την υιοθετήσουν, να στέρξουν, να δείξουν στοργή δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν τους αφορά, δεν τους αφορά. Και μην μοιάζονται τόσο εύκολα. Σήμερα είχαμε κάτι μύγες. Κάτι μπαμπάτσικες. Μπαμπάτσικες. Κάτι μύγες μπαμπάτσικες είχαμε. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε κάτι μύγες. Η επικοινωνία είναι τεράστια. Επιστήμη, δηλαδή και το κακό είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια, το social communication διδάσκεται. Το κακό είναι πάνω στο social communication ότι αυτοί που σήμερα παρίσταναν τις μύγες δυστυχώς είναι ανενημέρωτοι σε θέμα του Ηρακλή και αυτό τους εκθέτει. Και καλό είναι αν θέλουν να πούν κάτι πρώτα να ανοίξουν, πώς λέγαμε παλιά, άνοιξε κανένα βιβλίο να μάθεις ιστορία.
να ανοίξουν κανένα βιβλίο, να μάθουν τι ακριβώς έγινε τώρα, το 11 κτλ. Και να μην κάνουν τις μύγες. Πολύ ωραία πάσα μου δώσες. Και κλείνοντας, να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Μάνο που θέλει να με αγκαλιάσει για αυτά που λέω. Ανταποδίδω την αγκαλιά. Στο φίλο τον Παναγιώτη που γράφει να μην ξεχάσεις ποτέ στη ζωή σου όταν κατεβήκατε στο Βενιζέλος για τον Πιλάβιο αξία ανεκτίμητη. Δεν ξεχνιέται αυτό. Δεν ξεχνιέται. Με τίποτα. Με το ωραίο το βανάκι με οδηγό Γιάννη Πάγκο. Ναι, θυμάσαι, ναι. Χαρίλα. Γιατί βανάκι? Βανάκι. Το νοικιάσατε για αυτό το λόγο δηλαδή? Ναι, βέβαια. Είχαμε τσοντάρι όλοι και με οδηγό Γιάννη Πάγκο πήγαμε κάτω. Περιμέναμε τον κύριο Πιλάβιο μετά το Λετωνία-Ελλάδα 0-0 νομίζω ήταν. Τώρα είμαι και πολύ περίεργος, ξέρεις, πολύ. Κατά τις 4-5 το πρωί. Κακό επαγγελματικό προσανατολισμό πήρα να κριτήσει έπρεπε να γίνω. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι κι αλλιώς θα πληρώνετε τη βενζίνη. Πιο φθηνά σας βγήκε το βανάκι. Κοίτα το τώρα τι ρώτησα. Ναι, μας πέρατε, πάμε παρακάτω. Αφού ήμασταν πολύ. Δεν ρώτησα και το Χριστάρα στην αρχή. Ήμασταν 8-9 άτομα, ρε. Τι να βάζαμε για να πάμε, τρία αυτοκίνητα. Αντίστοιχος, τρία αυτοκίνητα. Όχι, ρε, βανάκι, όλοι μαζί, εκδρομή. Καλά, εντάξει. Και να κάνουμε παρέα στον οδηγό να μην εισταξει. Γιατί φύγαμε 10 το βράδυ, φύγαμε 10 το βράδυ από εδώ, πήγαμε 4-5 το πρωί στην Αθήνα και ξαναγυρίσαμε στο καπάκι, ούτε διάνοιξε ούτε τίποτα. Μπαμ, και όταν σας είδε τρόμαξε. Όταν μας είδε, ναι, σε άλλα νέα της ημέρας, ο καιρός σήμερα είναι άστατος και τέτοια. Ναι, όντως είναι άστατος, αλλά δεν ρώτησα το Χριστάρα όταν μου έκανε την τηλεφωνική ζεύξη για να με περάσει. Ναι, Χρήστος Κιώσης. Θα έχουμε διακοπή τώρα σε ένα πεντάλεπτο ή όχι? Έχουμε χορηγό, Χρήστο Κιώση, Έχουμε ώρα χορηγό, ναι, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, ο φίλος ο Θανάσης γράφει, μ' αρέσει να μπαίνουν και οι ακροατές στην κουβέντα μας. Γεια σου, Χαρίλα, εμπασκετόφατσα. Επιμένει. Πολύ μεγάλη. Επιμένει αυτός. Τα τρία αστέρια στη φανέλα, μέγιστη τιμή. Και για τις πλημμύρες, λέει ο Ηρακλής φταίει. Στο μήνυμα του φίλου του Θανάση. Όντως. Πάμε στα πιο δικά μας. Ναι. Πάμε στα πιο δικά μας. Έχεις 5 λεπτά μέχρι την ώρα που θα κρατήσεις δευτερόλεπτα και μετά θα επανέλθουμε. Οπότε μην αγχώνεσαι. Ούτε θες, καθόλου δεν αγχώνομαι. Α, γι' αυτό θα χωθούμε, ρε Γιώργο. Εδώ δεν αγχωνόμαστε για την καθημερινότητά μας. Ναι. Θέλω να σου δώσω πάσα αρχικά για το ποδόσφαιρο και μετά πάμε και στο μπάσκετ, πάμε και στο βόλεϊ. Εκτός και αν θες να τα πάμε ανάποδα, γιατί πλησιάζουν και τα παιχνίδια. Έχουμε Πέμπτη και πλησιάζουν τα παιχνίδια. Ειδικά πρωτίστως είναι του βόλεϊ στη Μίκρα το Σάββατο. Ό,τι θες, ό,τι θες. Στο ποδόσφαιρο ο Ηρακλής εκμεταλλεύεται την υπεραξία του αυτή τη στιγμή. Ναι. Η ομάδα, ναι, μεν είναι αυτό που λέμε κανονική, ποιοτική, έμπειρη ομάδα για την κατηγορία Παύλα. Πάντοτε μέσα σε Παύλες πρέπει να βάζουμε παρενθετικά το για την κατηγορία. Αλλά ίσως η ίδια ομάδα με το ίδιο αγωνιστικό σύνολο να μην έφερνε αυτά τα αποτελέσματα. Να μην ήταν τόσο ικανή μέχρι στιγμής, όπως δείχνει στην επίτευξη νικηφόρων αποτελεσμάτων. Είναι η μεγάλη υπεραξία που έχει ο Ηρακλής. Το να είσαι Ηρακλής και το αισθάνονται όλοι και βέβαια το αισθάνονται και οι αντίπαλοι. Εκείνο που φοβάμαι είναι το παιχνίδι της Κυριακής, Γιώργο, επίτρεψέ μου να το πω. Λόγω του ότι η Νάουσα είναι αίτητη και δεν έχει φάει γκολ. Όχι τόσο αυτό, και ευτυχώς, λέω ευτυχώς, αυτό το παιχνίδι δεν διεξάγεται μέσα σε χρονική πυκνότητα όπως έγιναν Τετάρτη, τα τρία Κυριακή προηγούμενα παιχνίδια. Mm. Ναι. Διότι φαντάζομαι ότι ο αγωνιστικός χώρος θα είναι βαρύς. Υπάρχει ενδεχόμενο να είναι το πρώτο παιχνίδι της φετινής σεζόν που ο Ηρακλής θα το παίξει υπό βροχή. Μίλησα με τον παππού σήμερα, μου έδωσε δελτίο και μου λέει ότι θα είναι μια χαρά. Την Κυριακή ο καιρός εννοούσε, το θα είναι μια χαρά. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον συγχωρεμένο καλή του ώρα, ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του, τον Γιάννη Κυράστα, ναι, ο οποίος έλεγε κάτι πάρα πολύ σωστό, πέρα από τα πολλά λάθη, εν πάση περιπτώσει, που είχε κάνει τότε στη θητεία του στον Ηρακλή, θυμάμαι 17 χρόνια πριν, που μας έλεγε ότι εγώ θέλω να τσεκάρω, να ελέγξω τη φυσική κατάσταση των παικτών μου το χειμώνα. Όχι γιατί είναι η καρδιά του πρωταθλήματος, αλλά επειδή είναι βαριά τα γήπεδα. Και ήτανε, μας είχε δώσει να καταλάβουμε ότι, και πράγματι με βάση τη λογική εξηγείται, δεν χρειάζεται να είσαι, να έχεις σπουδάσει φυσική αγωγή,
ότι τα βαριά γήπεδα είναι ακόμη ένας επιπρόσθετος παράγοντας επιπλέον κόπωσης για τους ποδοσφαιριστές. Και επειδή οι δικοί μας ποδοσφαιριστές για τους γνωστούς λόγους είναι πάρα πολύ κουρασμένοι και υστερούν σε φυσική κατάσταση, γι' αυτό λέω ότι αυτό το παιχνίδι θέλει πολύ, 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 πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη αυτό προσοχή. Το παιχνίδι θέλει αυτό που ήθελε στη Μηχανιώνα, να αντέξεις τις όποιες αντίξωες συνθήκες και να πάρεις με τη φανέλα και το χαρακτήρα σου και την νοοτροπία σου το τρίποντο χωρίς να το καταλάβει κανένας. Όπως έγινε με το Μακεδονικό. Βγήκε και είπε με το Μακεδονικό, ναι. Ο προπονητής του Μακεδονικού ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα ήταν η ισοπαλία. Όχι, όταν είσαι ψυχρός επαγγελματίας όπως είναι μέχρι τώρα ο Ηρακλής, μπορείς να παίρνεις παιχνίδια και με μισό μηδέν. Δικαιούσε, δεν δικαιούσε. Τέτοιο πράγμα θέλει. Τέτοιο πράγμα θέλει. Δεν θέλει την περιπέτεια της Μηχανιώνας, Γιώργο. Δεν θέλει την περιπέτεια. Δηλαδή δεν θέλει να μείνεις πίσω. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα να μην μείνεις πίσω στο σπορ. Όχι, δεν έμεινα σε αυτό. Θέλει κάτι σαν το Μακεδονικό. Να είσαι πάντοτε μέσα στο παιχνίδι και κάποια στιγμή. Επειδή είναι εκτός έδρας γι' αυτό. Σαν κόμπρα να χτυπήσεις και να το κρατήσεις. Το συνέκρινα επειδή είναι εκτός έδρας. Διαπίστωσες ότι ο Σάκης Αναστασιάδης δεν ντρέπεται καθόλου να χρησιμοποιήσει ακόμη και το κατενάτσιο από το 60-65 και μετά και στα δύο παιχνίδια. Το έκανε, ναι. Το έκανε από το 65 και από το 70. Ναι, πετάει μέσα τον Στεφανή ως τρίτο αμυντικό χαβ, βγάζει ένα πλάγιο μεσοεπιθετικό. Έχει κόφτει τον Αθανασίου μπροστά, τον Παντελή Αθανασίου. Το γυρίζει από 4-2 σε 4-5-1. Ναι, και βάζει εκεί ανάμεσα στους αδελφούς Αθανασίου, βάζει και έναν τρίτο αμυντικό χαβ. Και αν μπορείς βάλε γκολ σου λέει. Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στον Γιώργο και στις κορούλες του που μας ακούνε. Την Ειρήνη και την Κωνσταντίνα. Στο Λευτέρη και να του πω καλό κουράγιο και καλή δύναμη ξέρει αυτός. Στον δάσκαλο και στον Δημήτρη και να ακούσουμε το χορηγό Χαριλέ μου. Βέβαια, αυτή είναι η ώρα που περιμέναμε. Μπράβο. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε ώρα για μπλε λίμπερο 107,4 στην παρέα μας ο Χαρίλαος Χαρίτων. Χαρίλαε μου, εδώ είσαι. Εδώ είμαι. Εδώ και είσαι. Βέβαια, Γιώργο, να πούμε ότι το τετριμένο το λένε πολλοί συνάδελφοι και πολλοί κόσμος αυτό πλέον, ότι καμία ομάδα δεν θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε ο Ηρακλής τόσο γρήγορα και τόσο πιεσμένη χρονικά. Δηλαδή την Πέμπτη να... ουσιαστικά να κάνεις πρώτη προπόνηση, την Κυριακή να είναι η πρώτη του πρωταθλήματος, τη Δευτέρα να έχεις αποφασίσει από ποια κατηγορία θα επανεκκινήσεις, να παίξεις, να κερδίζεις χρόνο και να παίζεις τα 2-3 πρώτα παιχνίδια μόνο με τους πιτσιρικάδες και μετά να έρχονται οι έμπειροι να είναι ανέτοιμοι, οι έμπειροι να μην έχουν προετοιμασία, οι έμπειροι να έρχονται από ομάδες οι οποίες δεν τους υπολόγιζαν και όμως να συγκροτήσει μια τέτοια ομάδα που καλπάζει τις τελευταίες αγωνιστικές. Το επίτευγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να διαχειριστεί και την κούραση του Ηρακλής, να πάρει ανάσες και όσο και αν είναι δύσκολο θα πρέπει τον Ιανουάριο, ας πάμε μακριά, ας πάμε 1-1,5 μήνα μετά, να έρθει κι άλλο υπηκό. Δυστυχώς. Πρέπει να έρθει κι άλλο υπηκό, κάποιες στοχευμένες κινήσεις για να διαχειριστεί η ομάδα τόσο και τόσο την ποιοτική περαιτέρω αναβάθμισή της, όσο και το να διαχειριστεί την κούραση, να υπάρχουν περισσότερα πόδια στην ομάδα. Αυτό είναι το βασικό. Αλλά είναι τεράστιο το επίτευγμα, τεράστιο επίτευγμα και αξίζουν συγχαρητήρια και στους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα γύρω-γύρω και βέβαια στο τεχνικό επιτελείο και στους ποδοσφαιριστές. Έχεις χαιρετίσματα από τον κύριο Κακαγιάννη που μας ακούει από το Τορόντο. Να είναι καλά, να είναι καλά. Και μου γράφει ότι μετά τα σημερινά δημοσιεύματα κάποιοι φίλοι εκεί στην περιοχή τον ρώτησαν ηρωνικά σε ποια κατηγορία παίζει ο Ηρακλής, με υφάκι υποτιμητικό. Η απάντηση που έδωσε ήταν σε αυτή που βγάζει μεγάλα γούστα. Και αν γουστάρετε, τους είπε, ελάτε την Κυριακή το βράδυ να δείτε τον Ηρακλή Τορόντο. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε κάποιος. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Ξέρεις, πάντοτε, πάνω σε αυτό. Το πρόβλημά τους πάντοτε θα είμαστε εμείς. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Το πρόβλημά τους θα είναι πάντοτε ο Ηρακλής. Πάνω σε αυτό υπάρχουν. Και την ιδιαιτερότητα της υπάρχουν. Τι λέγαμε για τις μύγες πριν. Υπάρχει άλλη κατηγορία μυγών. Που τρελαίνονται που όχι μόνο ο Ηρακλής υπάρχει, αλλά και που μπορεί σε λίγους μήνες να είναι στη Β' Εθνική Κατηγορία.
Δεν μπορούν να το χωνέψουν. Μα εδώ υπάρχουν δηλώσεις τέτοιων φίλων οι οποίες λένε ότι δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα. Εμείς περιμέναμε πώς και πώς να πάτε να διαλέξετε καμιά γάμα εθνική να γλεντάνε τα χωριά μαζί σας. Δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Δεν το συζητάμε. Τους διασκεδάζουμε όλους. Ας κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, ας κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τους διασκεδάζουμε. Να δούμε μήπως μπορούμε πράγματι από την πρώτη χρονιά η ομάδα, μολονότι ήταν τόσο πιεσμένη η επανεκκίνηση, από την πρώτη χρονιά να κερδίσει κατηγορία, να κοιτάξουμε και πολύ σωστά γίνονται μεθοδευμένες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση από συγκεκριμένους δύο ανθρώπους που ασχολούνται με την ποδοσφαιρική διοίκηση, ώστε πέρα από το ότι γίνεται με τον ερασιτέχνη, και πολύ καλά κάνει ο ερασιτέχνης, γιατί χωρίς το ξεμπλοκάρισμα του αφημί του ερασιτέχνη δεν δουλεύει όλος ο σύλλογος, δεν μπορεί να προχωρήσει 100%. Όλος ο σύλλογος. Βέβαια. Και του ποδοσφαιρικού τμήματος συμπεριλαμβανομένου. Λοιπόν, και πολύ καλά κάνουν λοιπόν και οι ποδοσφαιρικοί, οι οποίοι ασχολούνται και αυτοί με τη λεγόμενη προσωποτάφτιση των χρεών. Και φαίνεται ότι είναι κάτι που το έχει καταλάβει και η πολιτεία, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, ότι την εξυπηρετεί, όχι μόνο είναι δίκαιο. Λεπτομέρεια, επειδή είπες προσωποτάφτιση, αυτό που λέμε εμείς είναι λάθος, το προσωποποίηση. Όχι, απλώς είναι πιο... είμαι πιο ακριβολόγος λέγοντας προσωποτάφτιση. Δηλαδή ταυτίζονται τα χρέη με πρόσωπα. Okay. Η προσωποποίηση, επειδή παραπέμπει και σε ένα από τα σχήματα λόγου, προσωποποίηση, εντάξει. Προσωποποίηση των χρεών. Όχι, το λέω, μην το κάνουμε λάθος, παιδί. Όχι, δεν είναι λάθος, δεν είναι λάθος. Απλώς δεν ξέρω αν έχεις, αν θυμάσαι από το δημοτικό και το γυμνάσιο, ένα σχήμα λόγου που λέγεται προσωποποίηση. Ναι, πολύ πίσω με πήγες τώρα. Ναι, μεταφορά, προσωποποίηση και παρομοίωση είναι τα σχήματα λόγου. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Οπότε, επειδή εγώ έχω υιοθετήσει τον όρο προσωποτάφτιση. Το υιοθετώ κι εγώ. Ναι, ναι, θα σας τον περάσω σιγά σιγά. Το υιοθετώ κι εγώ. Δεν ανησυχώ καθόλου γι' αυτό. Ήταν μια λέξη πέρυσι που δεν τη θυμάμαι, που τη λέγαμε καμιά εβδομάδα. Δεν ξέρω, τη θυμάσαι εσύ που είχες πει? Α, όχι φίλε. Όχι, είναι ναι, αυτά μια φορά τα λες. Αυτά μια φορά το ελληνικό λεξικό είναι τόσο πλούσιο. Δεν το συζητάμε. Έτσι που λες, να μπορέσει ο Ηρακλής με αυτό. Βέβαια, να εξηγήσουμε στον κόσμο, Γιώργο, ότι το έχεις πει κι εσύ σε άλλες εκπομπές σου. Σε άκουγα τις προάλλες που το έλεγες, αλλά ας το πούμε ακόμα μια φορά, ότι δεν σημαίνει τίποτα, το σημαίνει πολλά το να πάρεις την πρώτη θέση στον όμιλο. Ναι, μετά όμως έρχεται μια πολύ δύσκολη διαδικασία σε ένα γκρουπ τεσσάρων πρωτοπόρων, νομίζω των πρωτοπόρων των βορείων ομίλων, έτσι, οι οποίοι παίζουν όλοι με όλους και αναδεικνύεται βγαίνει μια ομάδα από... είναι 8 οι όμιλοι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Α, ναι, καλά το έχω λοιπόν. Γίνονται οι δύο τετράδες πρώτοι... και από κάθε τετράδα προκύπτει ένας. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Οι 8 πρώτοι θα παίξουν να πάρουν. Ναι, ναι. Δηλαδή βγαίνει. Καλά, καλά το έχω. Αφού μου είπες ότι είναι 8 οι όμιλοι, καλά το έχω καταλάβει. Για παράδειγμα, ένας φίλος προχθές μου έλεγε στο γήπεδο ότι μας περιμένει ο Μπέος. Α, και... πάει καλά στο δικό του όμιλο. Ναι, πρώτος είναι. Μάλιστα. Είναι η νέα ομάδα του Βόλου που δημιουργήθηκε. Ναι, ναι, κατάλαβα, που παίζει και ο Γκαρσία. Ποιος παίζει? Ο Πίτου Γκαρσία, εκεί παίζει. Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό. Βέβαια, από το καλοκαίρι. Λίγο, λίγο καιρό μετά από εκείνο το διάστημα που έλεγε όλα θα γίνουν, θα έρθω στην ομάδα που έστελνε μηνύματα και τέτοια, πήγε και έκλεισε στο Βόλο. Όχι ότι έκανε άσχημα το παιδί, επαγγελματίας είναι, απλώς. Το λέω για τον κόσμο που δεν θα πρέπει να, όπως λέμε στην καθομολυμένη, να μην τρώει παπά. Λοιπόν, Χαρίλα, ναι, ναι. Σου δίνω ξανά πάσα, γιατί έχουν έρθει εδώ δύο ωραία παλικαράκια, να τους δώσω το διαρκές που κερδίσαν χθες για το βόλεϊ και έρχομαι σε ένα δευτερόλεπτο πίσω, περίμενε να σηκωθώ. Σου δίνω πάσα, ναι. Ναι, τι πάσα, τι να πούμε, για τον καιρό, όχι, για τον καιρό δεν μπορούμε να πούμε. Όχι, μην λες για τον καιρό, κάτσε, ελάτε εδώ ρε παιδιά, Βρέα, έρθουνε μέσα να γίνει το πράγμα. Ελάτε εδώ, λοιπόν, σηκώνομαι εγώ, μίλα εσύ, σηκώνομαι εγώ, πάμε πάρτε το διαρκείο. Ναι, σηκώ, έτσι, ωραία. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ναι, ζωντανή διαρκείας εκπομπή είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Ποιος είσαι? Ζωντανές. Αυτός είσαι, ναι. Είναι ο Παναγιώτης που κέρδισε χθες και τώρα εγώ σηκώνομαι να του δώσω το διαρκείο που έχω έξω στο τσαντάκι μου. Εντάξει, Χαρίλα, παιδί. Ναι, κάνε ό,τι θέλεις. Έτσι λοιπόν η διαδικασία δεν είναι απλή. Θα πρέπει ο Ηρακλής να τερματίσει στο δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής, στην οποίο μετέχει
στην πρώτη θέση με το καλό, και από εκεί και μετά θα πάει σε μια διαδικασία play-offs, όπου θα συναντήσει άλλους τρεις πρωτοπόρους, τον όπως τους έχει χωρίσει ο ΙΕΠΟ των βορειότερων ομίλων. Σ' ακούω εγώ, να ξέρεις. Απλά έκανα το κονέ με τα παιδιά. Να, ναι, ορίστε. Σ' ακούω, λέω, να ξέρεις, δεν έχω χάσει κάτι. Καλά έκανες, καλά έκανες. Και θα συγκροτηθεί ένα γκρουπ των τεσσάρων πρωτοπόρων αυτών, οι οποίοι θα παίξουν, θα έχουν σύστημα pool, όπως λέγεται στη γλώσσα των ομαδικών αθλητικών διαδικασιών. Δηλαδή, ο καθένας θα παίξει με όλους. Θα γίνει ένα μικρό πρωταθληματάκι, όπως λες και εσύ, και από αυτό το πρωταθληματάκι όποιος βγει πρωταθλητής από αυτό το μικρό πρωταθληματάκι των τεσσάρων, δύο από θα κάθε... είναι Χαριλέ. Ο ένας από τους δύο που θα ανέβουν στη φουτμπολή. Όχι, όχι, τέσσερις ανεβαίνουν συνολικά. Τέσσερις ανεβαίνουνε. Από τους οχτώ πρωτοπόρους, οι τέσσερις ανεβαίνουν. Άρα δύο. Δύο από κάθε γκρουπάκι. Άρα δύο. Μπράβο. Ακόμη πιο καλά τα πράγματα, ακόμη πιο βολικά. Το ξαναλέμε. Οι 8, είναι 8 ομίλοι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι 8 πρώτοι πάνε μπαράζ ανόδου. Οι 4 από τους 8 ανεβαίνουν κατηγορία. Απλά θα γίνει με τον τρόπο που τώρα έχουμε φάει. Απλώς δεν θα παίξουν και οι 8 μαζί. Θα γίνουν δύο το πράγμα. Ναι, δεν θα έχουμε 8 αγωνιστικές, πόσο θα είναι. Δεν θα έχουμε 8 αγωνιστικές. Θα έχουμε 6 αγωνιστικές. Τόσο βγαίνει. Τόσο βγαίνει. Ορίστε. Τόσο βγαίνει, λέω, ναι, τόσο βγαίνει. Είναι, αφού είναι 3 οι αντίπαλοι. Σωστά. Σωστά. Δεν μέσα μπορείς έξω. Να παίξεις με τον εαυτό σου. Μέσα έξω. Θέλεις να πάμε πρώτα στο βόλεϊ που έχει αγωνιστική δράση και μετά να πάμε στο μπάσκετ, να το αφήσουμε τελευταίο. Να πάμε, να πω καλησπέρα στο φίλο των 890 που γράφει καλησπέρα και στους δύο. Πόσα μηδανικά έχει τώρα αυτό, 1 εκατομμύριο είναι. 1 εκατομμύριο έτη Ηρακλής και για την ΕΠΟ στα τσακίδια γράφει. Εντάξει, προχωράμε. Πάμε στο βόλεϊ, Χαριλέ μου. Ναι, στο βόλεϊ, φίλε. Κοινολογίες θα πούμε, αυτό το έχουν καταλάβει όλοι και ιδίως οι άνθρωποι της ομάδας και όλοι όσοι παρακολουθούν την ομάδα, ότι θα πρέπει να προσέξει αυτό το πρόβλημα που έχει αυτή την αγωνιστική διπροσωπεία. Μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα, Γιώργο, τον Ηρακλή της εποχής του, να το πω όπως πολύ σωστά το λες εσύ, του Ίγκραμ, εκείνη την εποχή, δεκαετία 80, δεκαετία 90, που μέσα στο Ιβανόφιο ήταν φοβερός και όποτε πήγαινε έξω, αν δεν έβαζε 40-50 πόντους και εκτός έδρας ο Ίγκραμ, που δεν ήταν τόσο πρόχειρος να βάζει εκτός έδρας τόσους πολλούς πόντους, ήταν πιο πολύ του Ιβανοφίου ο Ίγκραμ, που είχε αυτή την αγωνιστική διπροσωπεία και ο τότε μπασκετικός Ηρακλής, και αυτό δεν τον βοήθησε πολύ κάποιες χρονιές να πάει σε πολύ ψηλές θέσεις. Βέβαια έφτανε μέχρι τετράδα. Αν είχε και την ανάλογη αγωνιστική συμπεριφορά εκτός έδρας, θα έπαιρνε πρωτάθλημα τότε η ομάδα. Αλλά στα σημερινά, για να έρθουμε στο βόλεϊ, εγώ επιμένω, Γιώργο, ότι μια ομάδα, εφόσον όλοι είναι υγιείς, που αυτή τη στιγμή δεν είναι υγιείς όλοι και αυτό είναι το πρόβλημα, μια ομάδα λοιπόν που έχει, θα το πω για χιλιοστή φορά, τον Προύσαλη στην Πάσα, τον Αρμενάκη στη Διαγώνιο, τον Φέρκισον και τον Κιώση κεντρικούς, τον Εφρεμίδη και τον Ριζόπουλο ακραίους και τον Παλιούτα λίμπερο, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν αδικεί τον εαυτό της με αυτά τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι μια καλή, έμπειρη και εξαιρετικά καλού επίπεδου ομάδα για το επίπεδο, για το ανταγωνιστικό επίπεδο, για το επίπεδο ανταγωνισμού της Volley League. Κι όμως, κακά τα ψέματα, και στη Χαλκίδα τελικά δεν φαίνεται ότι ήταν αυτό που επηρέασε τόσο πολύ ο Εφρεμίδης, γιατί και πλήρης που έπαιξε σχεδόν για δύο σετ στον Παναθηναϊκό, απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που τώρα φτιάχνεται, σε ένα Παναθηναϊκό που βοηθήθηκε τόσο πολύ από το σύστημα για να επιβιώσει, αντιθέτως με το τι έγινε με τον Ηρακλή παλαιότερα όταν υποβιβάστηκε για ανάλογους λόγους στην Α2. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό το Παναθηναϊκό, ο Ηρακλής για τα δύο σετ που ήταν πλήρης, που έπαιζε και ο μαέστρος του, που έπαιζε και ο Προύσαλης, έδειξε να έχει τις ίδιες αδυναμίες που έδειξε στο κλειστό της Κανήθου. Βέβαια, δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά για το τι θα γινόταν από τα μισά του δεύτερου σετ και μετά, αν υπήρχε ο Προύσαλης μέσα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Απλώς λέμε ότι και στο 1,5-2 παρακάτω σετ που έπαιξε ο Προύσαλης, η εικόνα ήταν ίδια. Δηλαδή, όσο και να σε πιέσω, εσύ το σετ θα μου το πάρεις. Ναι, αυτή ήταν η εικόνα. Αυτή ήταν η εικόνα, αλλά για να είμαστε... Αυτό πρέπει να προσεχθεί, αλλά πώς να προσεχθεί. Εκεί που ο Γιάννης Ορφανός θα είχε στο μυαλό του να δουλέψει την ομάδα έτσι ώστε
να μπορέσει να είναι όπως με το Φίνι Κασίρου, ρε παιδί μου, και στα υπόλοιπα παιχνίδια και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Εκεί επάνω του ήρθε αυτή η μαχαιριά με την απουσία του Προύσαλη. Και είναι μαχαιριά, Χαρίλαε μου, το λέγαμε και εκτός αέρα, γιατί τώρα έχεις δύο παιχνίδια που είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά must win. Καθαρές νίκες, τα υπολόγισες για τρίποντα. Βέβαια, και με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και με το Αιγίνιο εκτός έδρας. Ναι, ναι, ναι. Και ναι. Σου επιστρέφει ο Προύσαλης με τον Ολυμπιακό που, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά εκεί πάλι το, καλά που τον ένα ήθελες. Από αυτά τα παιχνίδια είναι ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε και εκεί πέρα να υπάρχει, ας πούμε, μια Χαλκίδα, μια Παναχαϊκή Φερεπίν και να έλεγες γιατί μου ήρθαν όλα αυτά τα παιχνίδια την ώρα που δεν παίζει ο Προύσαλης. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά τώρα δούμε πώς θα τα διαχειριστεί η ομάδα. Έχει δύο παιδιά που έχουν εμπειρίες ιδίως. Ο Σκαρλατίδης θα παίξει. Ο Γιάννης Σκαρλατίδης έχει εμπειρίες από Παμβοχαϊκό, από Ορεστιάδα και από Φίνι Κασίρου, πάντοτε ως αναπληρωματικός πασαδόρος, ως backup του βασικού πασαδόρου. Ενώ το άλλο το παιδί, ο Παναγιώτης Ευγενίδης, έρχεται περισσότερο από τον χώρο της Α2, ναι. Καθώς οι μόνες του εμπειρίες ήταν όταν ήταν στις παρυφές του Ηρακλή, εν πάση περιπτώσει παλαιότερα, δεν ήταν στην πρώτη ομάδα. Το θέμα είναι να μπορέσουν αυτά τα δύο παιδιά να κρατήσουν τη θέση, αν και φαίνεται ότι η ομάδα για να λειτουργήσει θετικά δείχνει ότι οι παίκτες δηλαδή που είναι να πάρουν τις επιθέσεις δεν είναι παίκτες που μπορούν να αξιοποιήσουν και χαλασμένη μπάλα, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλά. Θα πάει καλά και ο Σκαρλατίδης, θα πάει καλά και ο Ευγενίδης όσο χρειαστεί να παίξει. Και να μπορέσει σιγά σιγά, βήμα βήμα, να βγει αυτή η δύσκολη περίοδος χωρίς τον Προύσαλη. Και είναι εκεί που είναι, το συζήτησα και μαζί του εκτός αέρα, είναι, γιατί κατά τη διάρκεια του αγώνα ίσως δεν το πολύ καταλάβαμε ότι είναι σοβαρό, ίσως δεν ξέρω, εγώ προσωπικά για μένα μιλάω, επειδή ξέρεις ακούγαμε από το φοβερό speaker συνάδελφο που έκανε τη μετάδοση ότι έλα μωρέ είναι μικρό δαχτυλάκι και μπορείς να παίξεις με το μικρό δαχτυλάκι, χωρίς το μικρό δαχτυλάκι βολή. Θυμηθήκαμε πάλι. Θυμηθήκαμε ωραίες εποχές. Την ιστορική νίκη του ελληνικού βόλεϊ. Οι πανηγυρισμοί σε κάθε πόντο του Παναθηναϊκού. Τα μπράβο στο μικρό Ανδρεόπουλο. Μπράβο! Μπράβο μικρέ, μπράβο μικρέ. Παίρνει την επίθεση ο Ανδρεόπουλος. Μπράβο! Μπράβο και αυτός και ο Μινούδης. Τι ωραία που έπαιζε με αυτή την ξένη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Μπράβο που πήρε τα δικαιώματα των αγώνων, μωρέ, και ξανά έχουμε αυτόν τον συμπαθέστατο συνάδελφο να μας θυμίζει τις παλιές εποχές. Αυτός που είχε πει το 2005, 5 ήταν, 7 ήταν, πότε ήταν. 5 ήταν της Πηλέας το... Όχι, 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 το 5 όταν ο Ηρακλής είχε πάρει το πρωτάθλημα με 42-42 και είχε να χάσει κάτι χρόνια με μπολ και τα λοιπά, ο Παναθηναϊκός στη Γλυφάδα ήταν που ήταν, κέρδισε τον Ηρακλή και είχε πει ότι είναι η ιστορική νίκη για το ελληνικό βόλεϊ. Αυτή και μπράβο στον Παναθηναϊκό που τα κατάφερε. Ναι, 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 ναι. Απλά πράγματα. Ναι. Αλλά με τον Παναθηναϊκό πολύ, ρε παιδί μου, πολύ το διασκέδασαν και οι δύο, και αυτός και ο Μινούδης, πολύ το διασκέδασαν. Αφού αναγκάστηκε μία φορά που προσπάθησαν να το μαζέψουν, όταν ο Μινούδης είπε δυστυχώς δεν έπιασε το μπλοκ, και παρεμβαίνει ο άλλος ο οποίος είναι χειρότερος από το Μινούδη και λέει δυστυχώς εννοείς για τον Παναθηναϊκό δυστυχώς. Ναι, ναι, για τον Παναθηναϊκό δυστυχώς. Για τον Παναθηναϊκό δυστυχώς. Είναι αυτά που όσοι από εμάς έχουμε ακόμη τα μαλλιά μας κινδυνεύουμε να τα χάσουμε, δηλαδή, και δεν έχουμε και λεφτά για εμφύτευση. Καταπληκτικά πράγματα. Μπράβο στον Ανδρεόπουλο, μπράβο μικρός, μπράβο μικρός. Αυτά θα τα υποστούμε, αυτά θα τα υποστούμε. Οφείλω να ομολογήσω, Γιώργο, ότι λόγω ίσως και διαφορετικού επίπεδου επαγγελματισμού, ο ιδιωτικός φορέας, η ιδιωτική πλατφόρμα συνδρομητική που είχε τα δικαιώματα, μέχρι τώρα κρατούσε καλύτερο επίπεδο. Όχι ότι έδειξε και σε πολλά παιχνίδια τον Ηρακλή στα χρόνια που είχε τα δικαιώματα της Volley League, αλλά τώρα που πήγε στη δημόσια τηλεόραση, εκεί κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θαυμάσια και πάλι θαυμάσια. Και το υποστούμε αυτό το πράγμα. Ναι, η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Και μη μου μιλάει κανένας για συναδέλφους, γιατί όταν παίζεις με τα νεύρα το θυμικό μου και με το θυμικό χιλιάδων άλλων ανθρώπων στους οποίους ανήκω και εγώ, δεν είσαι συνάδελφός μου.
Εντάξει, Γιώργο. Προλαβαίνω τους καλοθελητές, έτσι. Ότι κατηγορούμε συναδέλφους. Όχι, εκεί σταματάει η συναδελφικότητα. Όταν παίζεις με το θυμικό μου, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω μετάδοση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και να λέω μπράβο στον άλλον. Μπορεί να μην με ενδιαφέρει καμία από τις δύο ομάδες. Και πόσο μάλλον. Θα λέω μπράβο, ούτε θα πανηγυρίζω πρώτα. Εγώ εκνευρίστηκα για ένα λόγο. Για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί είναι κρατική τηλεόραση. Ναι. Δεν μπορεί να παίζουν δύο ελληνικές ομάδες και να λες μπράβο στον παίκτη της μιας. Ό,τι χειρότερο υπάρχει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι η κρατική τηλεόραση, ιδίως στις μέρες μας. Από όλες τις απόψεις, από όλες τις απόψεις. Μην το ψάχνεις, μην το ψάχνεις. Δεν το συζητάμε. Τώρα φυσικά που είναι Ηρακλής Εθνικός Αλεξανδρούπολης δεν θα ακούσουμε μπράβο γιατί δεν βαριέσαι. Τι μας νοιάζει ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Τώρα δεν έχουμε να ακούσουμε μπράβο το Σάββατο. Τώρα παίζει τηλεοπτικό Ηρακλής Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Ναι. Ορίστε. Τηλεοπτικό στις 5 Εθνικό. Ναι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ακούμε μπράβο. Γιατί απλώς το Εθνικός Αλεξανδρούπολης δεν τους ενδιαφέρει. Έτσι που λες λοιπόν. Ναι, είναι μια δύσκολη περίοδος να την ξεπεράσει η ομάδα βόλεϊ. Να μπορέσει μπάς και μπορέσει να πάρει αυτά τα τρίποντα που θέλει. Και χωρίς τον Μπρούσαλη. Και μακάρι ο Μπρούσαλης να γυρίσει υγιής στη συνέχεια. Είναι ένας πολύ δύσκολος τραυματισμός. Και επειδή είναι βόλεϊ δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να επανέλθει γρήγορα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν από πάρα πολλά χρόνια την περίπτωση του Γκάλι στο μπάσκετ, όπου ο Άρης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν να αγωνιστεί ένα σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι με μια ομάδα που λεγόταν Τσάο Κρέμ Βαρέζε. Το θυμάμαι ακόμα γιατί είχε... Το Κρέμ τι ήταν, χορηγός? Ναι, ναι, η Τσάο Κρέμ ήταν παγωτό, το ιταλικό παγωτό και ήταν ο χορηγός ονόματος της ομάδας. Και ο Γκάλης είχε σπάσει το μικρό δαχτυλάκι του καλή ώρα και ήταν ακόμη μήπως έπαιζε και στο πρώτο παιχνίδι. Τελικά δεν έπαιξε, έπαιξε στο δεύτερο, αλλά θέλω να σου πω ότι επανήλθε γρήγορα γιατί ήταν μπάσκετ. Ποια είναι η διαφορά, θα πει κανείς και τα δύο με τα χέρια παίζονται. Ναι, αν δεν υπήρχε συμμετοχή του Πασαδόρου στο μπλοκ, θα μπορούσε σε μια εβδομάδα με έναν ειδικό νάρτικα να παίξει ο Μπρούσαλης. Ναι, άμα πάει μπάλα εκεί, γεια σας. Θα μπορούσε να βγάλει πάσα, θα μπορούσε να κάνει έτσι επίθεση. Άμα πάει αλλά μπάλα δεν θα μπορούσε εκεί. Με τίποτα να υπολογίσει το αν πάει μπάλα με τεράστια ταχύτητα, από τους 50 πόντους δηλαδή με τεράστια δύναμη όπως εκτελούν οι επιτιθέμενοι. Ανατρίχιασα μόνο που το είπες, μόνο που το είπες. Μα και γι' αυτό έσπασε το δάχτυλό του. Στην αρχή της μετάδοσης φαίνεται ούτε ο Στέλιος ο Ναυροζήτης το είχε καταλάβει. Στη ζωντανή μετάδοση είπε ότι σε προσπάθεια να βγάλει άμυνα έπεσε στο τάραφλεξ και χτύπησε. Αλλά τελικά από ό,τι μου λες και εσύ ήταν πάνω στο μπλοκ. Νομίζω το βρήκε η μπάλα. Τώρα βρήκε η μπάλα ναι. Χαμηλά, ψηλά, δεν το θυμάμαι. Αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος μηχανισμός τραυματισμού. Εγώ είμαι αισιόδοξος για το Σάββατο πάντως. Λόγω έδρας. Ναι, απλώς ξέρεις. Σε αυτό που έλεγες στο πρόλογο σου, ότι μάλλον ίσως φέτος η χρονιά θα πάει έτσι. Δηλαδή στη Μίκρα θα είμαστε καλά και όταν φεύγουμε από τη Μίκρα θα μας πιάνει ο πονοκέφαλος. Ναι, αυτό θα σταματήσει. Αλλά επί του παρόντος η δυσκολία στον αγώνα με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης δεν είναι μόνο ως προς την κατάκτηση της νίκης. Βεβαίως, πρώτα να κατακτηθεί η νίκη, το θέμα είναι να μην δώσεις πόντο στον αντίπαλο. Είναι παιχνίδι ναι. Εντός έδρας με μια ομάδα που έχει περιμένει... Ναι, άλλο το 3-1 και άλλο το 3-2. Έχεις δίκιο. Όχι, δεν μιλάω για το 3-1. Να μην δώσεις πόντο εννοώ να μην πάμε στο tie break. Αυτό εννοώ. Ναι, αυτό λέω. Άλλο το 3-2 και άλλο το 3-1. Ναι. Ναι. Θέλουμε καθαρή νίκη. Αυτός είναι ο στόχος. Για τον μπάσκετ, δεν έχουμε και παιχνίδι. Για τον μπάσκετ, άλλος ένας πολύ σημαντικός τραυματίας υπάρχει. Το λέγαμε και από το καλοκαίρι. Ο Γιάννης Αθανασούλας είναι ό,τι πιο κομβικό υπάρχει στο φετινό Ηρακλή. Είναι μια τεράστια πολυτέλεια. Είναι μια υπερπολίτιμη παρουσία για το φετινό Ηρακλή. Το να έχει ένα πραγματικό τριάρι επίπεδου Basket League, δηλαδή ένα τριάρι με 2-2 που έχει την ευχέρεια να είναι πραγματικό τριάρι, δηλαδή να αγωνίζεται στην περιφέρεια ενώ ουσιαστικά είναι ένας ψηλός παίκτης. Να σκοράρει από μακριά ενώ μπορεί να σκοράρει και από κοντά, να μαρκάρει κοντό περιφερειακό ενώ μπορεί να μαρκάρει και ψηλότερο παίκτη και πιο κοντά στο καλάθι. Είναι ένα κλειδί για το παιχνίδι του Ηρακλή.
Γι' αυτό και ο Κώστας Μανόλογλου με τον Σπύρο Μιλωνά έχουν πέσει από πάνω του, του κάνουν θεραπείες πολύ εξεζητημένες, πολύ σύγχρονες, γιατί η φλάση στο γαστοκνήμιο, η φλάση στη γάμπα είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη. Ποιον θυμήθηκα εγώ τώρα? Ποιον? Με θλάση στο γαστροκνήμιο. Ποιον? Λες να κάνω λάθος? Ποδοσφαιριστή που είχε, που κάθε φορά που συνέβαινε κάτι στην ομάδα έλεγε πονάω εκεί και δεν μπορώ να κάνω προπόνηση. Ποιον? Το Σεγκυρί. Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Είχε πάθει 15 φορές θλάση στο γαστροκνήμιο. Το Σεγκυρί θυμήθηκα, ναι. Το μικρό του ποιο ήταν, κάτσε κόλλησα. Μπαρκ. Κάθε φορά που έβλεπε στο ιατρικό δελτίο είχε και ένα Σεγκυρί μέσα. Είναι τυχερός, ήταν τυχερός γιατί τότε δεν ήταν τόσο διαδεδομένες οι μαγνητικές τομογραφίες που για ψηλού πίδημα. Ναι, και έλεγε πονάω ρε παιδιά, ναι, πονάω. Σου λέει τώρα θα πάνε να μου κάνουν θεραπεία, δεν θα πάω να εξεταστώ. Και θυμάμαι αυτή τη λέξη γαστροκνήμιο, τότε έγραφα κιόλας σε site. Νομίζω στο Sport.gr. Τη λέξη γαστροκνήμιο και Σεγκυρί, αυτές τις δύο λέξεις κάθε μέρα τις είχα μέσα. Κάθε μέρα. Είναι πολύ βαριά ελληνικά. Είναι η γαστήρ της κνήμης, δηλαδή η κοιλιά της κνήμης. Αν δεις έτσι όπως είναι η μορφολογία του σημείου εκείνου, είναι σαν το καλάμι σου να έχει μια κοιλιά από πίσω. Και έτσι οι αρχαίοι το έλεγαν γαστροκνήμιο. Και όπου σταθείς, όπου βρεθείς, ο Σεγκυρί έλεγε πονάω εκεί. Εντάξει. Ναι. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Τώρα θυμήθηκα και τον Μαλαγκένη. Από τους μη ψηλούς κεντρικούς αμυντικούς που όμως είχαν την πρόβλεψη, είχαν τις τσακαλογραβιέρες, ας πούμε, τους κεντρικούς αμυντικούς. Ναι, μπορεί να μην ήταν ο τσακαλογραβιέρες. Ναι. Αυτούς, ναι. Τα τσακαλάκια αυτά ήταν εξαιρετικός. Αλλά πάρα πολύ. Σεγκυρί ή Μαλαγκένιο. Το ιδανικό θα ήταν και Μαλαγκένιο και Σεγκυρί. Ο Μαλαγκένιο ήταν το κάτι άλλο. Άλλος ένας όμως που συμπεριφέρθηκε αλήτικα στο παιδιό του από τον Ηρακλή, έτσι. Ναι. Ήμουνα μπροστά όταν ορκιζότανε και φιλούσε σταυρό ότι εγώ θέλω απλώς να φύγω λίγες μέρες διακοπές, 15 μέρες στην πατρίδα μου να ηρεμήσω και μετά θα έρθω να υπογράψω ανανέωση, αλλά δώστε μου τα χρήματα. Και ενώ ο Ηρακλής τότε δεν είχε πληρώσει κανέναν, χρωστούσε παντού, σε αυτόν έψαξε, βρήκε χρήματα, του τα έδωσε όλα και τρεις μέρες αφού του έφυγε για την Αργεντινή κυκλοφόρησε η φήμη ότι υπέγραψε στην Ίντιος του Μεξικού. Τώρα θυμήθηκα άλλο κεντρικό αμυντικό για υπόθεση χρημάτων που έτρεχε τότε... τον Μπιλίσκο. Μπράβο, Μπιλίσκο, ναι. Που έτρεχε τότε πάει να τον καλύψει, να μην υπάρχει θέμα. Ναι, τότε ήταν επίκαιρο το 2007 του Μπιλίσκοφ, λίγο πριν τον αγώνα με την... όχι, με στην Ξάνθη συμμετείχε ο Μπιλίσκοφ, ήταν βασικός. Το 1-2 λες, τελευταία αγωνιστική? Ναι. Βασικός ήταν. Ήταν βασικός. Έπαιζε. Με εκείνη τη λευκή φανέλα που είχε μια... πώς ήταν, μπλε ρίγα μπροστά. Λευκή ήταν. Ναι, ήταν η φανέλα του Άγιαξ. Μπράβο, ναι. Άρα, άμα πιάσουμε το παρελθόν, δεν θα σταματήσουμε. Ναι. Δεν θα σταματήσουμε. Έτσι λοιπόν, γίνεται μεγάλη προσπάθεια ο Αθανασούλας να παίξει με το ψυχικό. Το ψυχικό είναι μία από τις πολύ καλές ομάδες της κατηγορίας. Από τους λεγόμενους επαΐοντες του χώρου θεωρείται ότι είναι η ομάδα η οποία βρίσκεται σε δυναμική πίσω από τους θεωρητικούς συνδιεκδικητές. Είπαμε ότι οι συνδιεκδικητές είναι Περιστέρι, Ηρακλής, Χολαργός, Δόξα Λευκάδας, Απόλλων Πατρών. Το ψυχικό θεωρείται ένα κλικ παρακάτω, οπότε είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Η ομάδα προσπαθεί να βρει ένα πλαίσιο σταθερότητας, να φέρει αποτελέσματα εκτός έδρας πιο άνετα. Βέβαια σε πρώτο επίπεδο θα πρέπει να είναι και καλύτερη στο Ιβανόφιο. Έχει πολλά και να καλύψει η ομάδα. Απλώς Γιώργο, πραγματικά το λέω, το πιστεύω, το γράφω ότι αυτό που μας κάνει να έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία είναι ότι ακόμη και στην πολύ πρόχειρη συζήτηση που λέει ότι παιδιά, αν και δεν το παραδέχονται αυτό στο Ιβανόφιο, σε όποιον το λέω, τρελαίνεται όταν το ακούει αυτό. Ότι ο Φάρος ο φετινός είναι το Περιστέρι, βγάλτε το εκτός συναγωνισμού. Όχι, σου λέει και το Περιστέρι μπορούμε να χτυπήσουμε. Μέχρι στιγμής το έχει δείξει. Αλλά για την οικονομία της συζήτησης, εγώ λέω βγάλ το Περιστέρι έξω. Ναι. Δεν έχεις τη σταθερότητα του Περιστέριου. Κακά τα ψέματα. Συγγνώμη, εφόσον βγαίνει και δεύτερη ομάδα, ρε Γιώργο, όποιες αδυναμίες και αν έχει ο Ηρακλής
με αυτή τη φανέλα, με αυτή την υπεραξία που έχει η ομάδα, με αυτή την έδρα και με αυτό το ρόστερ που έχει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα σε παρακάμψει είτε ο Απόλλων Πατρών, όσο καλός και να του βγει. Ο Απόλλων Πατρών είναι χαμηλά, ήδη είναι. Ναι, χαμηλά. Με το επίπεδο αυτών των παιχτών που έχει, των υπολείπων, είτε η Δόξα Λευκάδας, είτε ο Χολαργός. Δεν το πιστεύω. Γι' αυτό εξακολουθώ να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, μολονότι πράγματι το παραδέχομαι αυτά που έχει δείξει μέχρι τώρα η ομάδα, μας έχει κάνει όλους να αισθανόμαστε κάπως μουδιασμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει αυτό. Για το ψυχικό πάντως να το κάνω με νούμερα αυτό που μας έλεγε ο Χαρίλαος πριν από λίγο. Έχει 3 νίκες, 2 ήττες και είναι τέταρτο με 8 βαθμούς. Ο Ηρακλής έχει 9 με 4-1. Και ο Χολαργός έχει 9 με 4-1. Το Περιστέρι έχει 10 με 5-0. Αυτή είναι και η εικόνα της βαθμολογίας. Η Πάτρα πόσο είναι? Η Πάτρα έχει 6 βαθμούς με 2-2. Μάλιστα. Έχει και παιχνίδι λιγότερο όμως. Και ο Ηρακλής πλέον θα έχει παιχνίδι λιγότερο. Θα έχει, ναι. Αυτό με τον Αμίντα θα το χρωστάει. Ωραία η ΕΟΚ. Η ΕΟΚ πολύ ωραία, ναι. Δεν έχει άλλες ημερομηνίες και τον έβαλε τον Ηρακλή να χρεωθεί όχι μόνο αεροπορικό ταξίδι, αλλά και παραμονή. Το φοβερό βέβαια είναι ότι ο Αμίντας έχει παίχνει που έχει διεθνείς υποχρεώσεις, έτσι, δηλαδή... Αντριάνο Τοπέλη. Ναι, φοβερά πράγματα. Αλβανός διεθνής, φίλε. Τι να κάνω. Διεθνής. Ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Κούστα του μπάσκετ. Πες αγόρι μου, ναι. Ο φίλος ο Δημήτρης που είναι και εδώ πάντα. Ποτέ δεν κατάλαβα ποιο είναι το σωστό. Είναι φυσιοθεραπευτής ή φυσικοθεραπευτής. Φυσικοθεραπευτής. Το δεύτερο. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης που είναι και φυσικοθεραπευτής μου γράφει Χαρίτων Ανατομία 3-0. Α, να είναι καλά το παιδί. Για αυτά καλά. Που έλεγες με τα γαστροκνήμια νωρίτερα προφανώς. Ναι, ναι, έλεγα την ετυμολογία της λέξεως. Εξηγούσα από πού προέρχεται η λέξη. Από τα αρχαία ελληνικά που σημαίνει κοιλιά της κνήμης, κοιλιά του καλαμιού. Ο πιο παράξενος τραυματισμός που έχω πάθει ποτέ και ο συγχωρεμένος. Στην καριέρα σου. Και ο συγχωρεμένος ο Πέτρος. Περίμενε να σου πω. Θα κλείσουμε με αυτό γιατί είναι 8 η ώρα. Και ο συγχωρεμένος ο Πέτρος ο Γκαζάς. Τότε που είχε μια συνεργασία με τη νέα γενεά ζωστοχωρίου, με είχε εξετάσει, να είναι καλά εκεί που είναι, τεράστιος, και μου είχε πει, Γιωργάκη, έχεις θλάσει στο λαγονοψοίτη. Και λέω, αυτό συμβαίνει συχνά. Κύριε αυτό Πέτρο, συμβαίνει συχνά, το ακούμε συχνά σε και του έλεγα, κύριε Πέτρο, τι είναι αυτό. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι αυτό και ήταν και αστεία η λέξη τότε, ήμουν και μικρός, μου έκανε λίγο αστεία η λέξη. Ναι. Γιατί λέγεται αυτό έτσι, ξέρουμε. Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν το έχω ψάξει. Όπως το γαστροκνήμιο. Δεν εξηγείται πολύ εύκολα, σίγουρα υπάρχει εξήγηση. Το ένα είναι ο λαγόν του λαγόνος, οι λαγόνες που έχουμε στο σώμα. Τώρα το ψωίτης δεν έχω ψάξει την ετυμολογία. Οι λαγόνοι δηλαδή έχουν σχέση πάλι με λαγό που λες. Όχι ρε φίλε, τι λαγό. Άλλο έτσι. Λαγός μόνο με το στιγμό. Όχι το λαγό, το λαγό που είπες για το λαγονοψοίτη και λέω οι ιερολαγόνοι έχουν και αυτή η σχέση με το... Α ναι βεβαίως, ναι. Ο λαγός νομίζω αν έχει σχέση με αυτό. Όχι ο λαγός, ο λαγός που τρώμε. Όχι. Που τρώμε, τέλος πάντων, όσοι τρώμε. Ο Παναγιώτης ο λαγός που παίζει. Δεν έχω ιδέα. Τον είχα αφήσει στον Απόλλωνα Σμύρνης τότε που παίζαμε στη Β' Εθνική. Ναι, μπράβο, Απόλλωνα Σμύρνης έπαιζε. Ναι, μετά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχασε την ευκαιρία να είναι συμπαίκτης. Ο Χουάν δεν παίζει, ε. Όχι, ούτε ένα παιχνίδι δεν έχω δει να τον βάλει. Έναν Γιούγκο έχει εκεί πέρα. Δεν το περίμενα. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Είναι και ο προπονητής μου φαίνεται είναι ο Γιούγκος τώρα που έχουν. Α, γι' αυτό μάλλον. Λέω Γιούγκος γιατί δεν ξέρω από ποιο κράτος της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Ναι. Μάλιστα. Ναι, οπότε δεν πρόκειται να βγει. Ωραία. Επειδή είμαι σίγουρος. Τι επιλογές να κάνει ο Χουάντερσον, όπου θα ήταν βασικός, δεν ξέρω γιατί επέλεξε. Δηλαδή, από όλες τις προτάσεις που είχε, πώς του γυάλισε του Απόλλωνα Σμύρνης, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Χουάντερσον, όπως και εγώ, είμαστε προσωπικότητες που δεν εξηγούμαστε με τη λογική. Ναι, έτσι ακριβώς. Επειδή θα πεις και είναι και Πέμπτη και είμαστε κοντά στα παιχνίδια, καλή επιτυχία στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ. Θα το πεις. Θα το πω αν και δεν μας βγήκε γούρικο την περασμένη φορά. Είχαμε πει για 4 νίκες και τι πετύχαμε. Τι είχες βάλει μέσα. Γιατί είχαμε πει 4, α ήταν και το παιχνίδι της Τετάρτης. Κάτσε. Πετύχαμε 3 στις 4. Όχι, καλά είναι. Καλά ήταν. Τώρα να μην σου πω ότι έχει ντέρμπι κορυφής στο γυναικείο μπάσκετ Ηρακλής Άρης την Κυριακή στο Ιβανόφιο. Φίλε, δεν θα το έκλεινα το τηλέφωνο αν δεν μου το έλεγες.
Παίζει ο πρώτος με το δεύτερο, εσύ. Πάμε για άνοδο. Ηρακλής Άρης, 2 η ώρα την Κυριακή στο Ιωαννίνο. Να πάει ο κόσμος να βοηθήσει τα κορίτσια. Έτσι, μπράβο. Αν και ο κόσμος θα πάει στην ΑΟΣΑ, αλλά όποιος μείνει εδώ, ας πάει στο, ναι, στο Ιωαννίνο. Ναι, ναι, ναι. Και χθες... Στην ΑΟΣΑ, όπου ναι, να σου πω ότι γίνονται προσπάθειες τώρα και από την ποδοσφαιρική διοίκηση, αν και η πλατφόρμα δεν είναι της ποδοσφαιρικής διοίκησης, αλλά την ποδοσφαιρική ομάδα ενδιαφέρει, mm, για να μεταδώσει το Ηράκλειο στη Βίκη και το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΝΑΟΣΑ. Ναι, 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 ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Με τους ανθρώπους της ΝΑΟΣΑς και είναι πιθανό να τα καταφέρει. Αυτός είναι ο στόχος, να μεταδίδονται παντού τα μάτς. Αλλά εκτός έδρας να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι εξαρτάται από τη διοίκηση της αντίπαλης ομάδας της γηπεδούχου. Έτσι. Ναι, να μην κάνουν τώρα οι αντίπαλοι μου τσουνάκια, δεν χρειάζεται. Γιατί ούτως ναι, ή άλλως δεν υπάρχει media partner στη ΓΑΜΑ Εθνική, δηλαδή που να μην έχει την άδεια να το έχει κάποιο κανάλι. Νομίζω είναι καλό και για τις ίδιες ομάδες να τις δείχνει. Αλλά είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε γηπεδούχου. Σωστά, σωστά. Για να σε φτιάξω κι άλλο, να σου πω ότι χθες η γυναική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου και κέρδισε το πειραματικό 3-0 στο Κατσάνο. Και αυτά, θα σου πω καληνύχτα τώρα γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αυτά λέμε την πρώτη. Δεν την ήθελες αλλά... αυτή την είδηση τώρα στο τέλος. Την ήθελες. Πώς δεν την ήθελα. Ωραία. Άρα τώρα πάμε για ευχόμαστε 2-2. 3-3 και γυναίκες μπάσκετ θα βάλουμε. Καλά, ναι, με συγχωρείς, είδες. Τρία στα τρία. Εγώ ομολογώ σου λέω ψέματα δεν μπορώ να λέω και ιδίως ναι, σε δημόσιο χώρο. Σε θαυμάζω, δεν μπορώ καν να ασχοληθώ δηλαδή... Είμαι πολύ κακός Ηρακλειδεύς. Μα κάνει να μην είναι σαν και εμένα. Δηλαδή δεν μπορώ να αφιερώσω καθόλου ενεργητικό. Ναι, αλλά θα χαρείς αν τη Δευτέρα σου πω ότι κερδίσανε. Να το ακούσω και μέχρι εκεί. Εντάξει, μέχρι θα σε ενημερώνω εγώ. Αλλά δεν μπορώ να αφιερώσω καθόλου ενεργητικότητα σε άλλο τμήμα εκτός από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Το ομολογώ. Είναι αδυναμία μου, είμαι κάκιστο Ηρακλειδεύς, μακάρι να μην είναι οι υπόλοιποι σαν και εμένα. Αλλά δεν μπορώ να λέω ψέματα. Και να πω και κάτι. Δεν μπορώ να λέω δημοσίως ψέματα. Και να πω και κάτι τώρα που το θυμήθηκα. Από χθες και κάθε μέρα οι εκπομπές μας ανεβαίνουν στο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Οπότε όποιος την χάνει, δεν θα την χάνει γιατί θα μπορεί να την ακούει μετά. Δηλαδή τα όσα είπαμε τώρα. Τα όσα είπαμε τώρα με το Χαρίλαο θα ανεβούν σε λίγα λεπτά. Μπράβο, και να μην τις κάνουν γιατί είναι σαν τα μαθηματικά. Είναι αλυσίδα. Άμα χάσεις μια ενότητα μετά δεν καταλαβαίνεις. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Είναι συναρτήσεις. Είναι συναρτήσεις. Για παράδειγμα, ναι, για να κλείσουμε, ναι, παρακολούθησα τελευταία φορά τις γυναίκες εκείνο το μπαράζ την άνοιξη. Πέρυσι, ναι, ναι, το θυμάμαι, ναι. Είχε ανακοινωθεί, ήταν τηλεοπτικό, κάθισα να το παρακολουθήσω. Εντάξει. Ναι, ναι. Μέχρι εκεί. Εντάξει. Αυτά, φίλε μου. Εγώ επαναλαμβάνω, όποιος δεν μας χόρτασε μπορεί να βάλει στο YouTube το βράδυ να μας ξανακούσει και όποιος δεν την άκουσε την εκπομπή φυσικά μπορεί να το κάνει στο, 100%, στο κανάλι του Λίμπερο 107,4 στο YouTube. Σε ευχαριστώ, Χαριλέ μου. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Κάνει Ζέτσα απέναντι, θα του δώσω την σκυτάλη, ήδη δηλαδή την έχει πάρει. Απλά θα δώσω σκυτάλη και στον αέρα, στα μπασκετικά παιδιά μας, στον Νίκο Μοσχοβίτη και στο Σταμάτη Μουρολή, εδώ στην Basket City, στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Πρώτα Θεός, αύριο ώρα για μπλε, 7 με 8, στο pre-game μας εν ώψη του αγωνιστικού Σαββατοκυριακού. Να είστε καλά.